με βρήκε προετοιμασμένη για την απομόνωση. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν εύκολο. Οι παρακάτω σχολείες όμως το κάνανε πιο υποφερτό. Το συγκεκριμένο παζλ με προσήλκησε επειδή σχεδόν όλο ήταν λευκό και ήθελα πολύ να δοκιμάσω τον εαυτό μου, μάλιστα για να το κάνω πιο δύσκολο, το φτιάχνω χωρίς να κοιτάω την εικόνα. Στην πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο εύκολο, καθώς έχει διαφορετικούς τονισμούς στα σημεία και έτσι είναι πολύ ευδιάκριτο το πώς πρέπει να διανύμω τα κομμάτια. Αυτό εδώ είναι άλλο ένα puzzle που έχω ολοκληρώσει, όπως και στα υπόλοιπα του λείπουν κομμάτια. Ακριβώς πριν την καραντίνα έτυχε αλλά πέτυχε να αποκτήσω ένα σκάκι. Ήταν η τέλεια ευκαιρία να ξεκινήσω να μαθαίνω τους βασικούς συνδυασμούς. Εφόσον η ταινία Queen's Gambit έχει τόσο μεγάλη επιτυχία στο Netflix, είναι και ο συνδυασμός που θα αναπαράξουμε. Τα λευκά ξεκινάνε D2, D4. Τα μαύρα απαντάνε D7, D5. Τα Gambits έχουν στη βάση τους μία θυσία, τη συγκεκριμένη στην περίπτωσή μας. Αυτό είναι το Queen's Gambit. Από εδώ και πέρα, το παιχνίδι εξελίσσεται με δύο τρόπους. Τα μαύρα μπορούν είτε να δεχτούν τη θυσία και να ξεκινήσει από τώρα ένα επιθετικό παιχνίδι, είτε να την αρνηθούν και να προστατέψουν το πιόνι τους με αυτόν, ή με αυτόν τον τρόπο. Επειδή δεν θέλω να κάνω ελεύθερη μετάφραση από τα ρώσικα, προσπάθησα να το κρατήσω όσο πιο απλό γινότανε. Μία συνήθεια που έχω από μικρή είναι να συμβουλεύω με τεταρό. Έχω εδώ πέρα ένα portable kit το οποίο κουβαλάω μαζί για να διασκεδάζω τους φίλους μου και ένα ημερολόγιο για να κρατάω τις σημειώσεις μου. Από όλες τις υποτιθέμενα απαραίτητες διαδικασίες που το ανάγουν σε ιεροτελεστία, η μόνη που ακολουθώ με ευλάβεια εγώ είναι να ρίχνω τα χαρτιά σε μια ειδική επιφάνεια και πάντα με καθαρά τα χέρια εννοείται. Οι σχολές που προτείνουν έναν τρόπο ερμηνείας είναι αρκετές. Εκείνη την οποία συμβουλεύομαι εγώ είναι οι ιδιότητες των αριθμών που έχει εισαγάγει ο Πυθαγόρας. Παραδόξως, ενώ είναι η πιο ορθολογιστική προσέγγιση, ο τρόπος με τον οποίο εν τέλει εκφράζομαι εγώ είναι πάντα υπερβατικός και αρκετά δυσνόητος. Αυτή μου η αναζήτηση που διαρκεί χρόνια με συναρπάζει και με τρομάζει ταυτόχρονα. Στην αντίληψή μου ένας από τους λόγους για τους οποίους η μαντεία θεωρείται εργαλείο του διαβόλου είναι επειδή όπως ένα όπλο ή ένα μάτσο χρήμα κάνει τον άνθρωπο να πιστεύει ότι είναι υπεράνω της μοίρας, ότι έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είναι μια εξουσία η οποία μπορεί όπως να διαβάλει έτσι και να χρησιμοποιηθεί για κακούς σκοπούς. Προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτική γιατί όντως ο άνθρωπος δεν πρέπει να τα βάζει με αόρατες δυνάμεις που δεν μπορεί να κατανοήσει. Μπορεί να έχω γλιτώσει από τον κοροναϊό, εδώ και χρόνια πρέπει να έχω κολλήσει ένα είδος ρέτροϊού, γιατί όλη μου η τεχνολογία είναι περασμένου αιώνα. Εδώ και μερικές μέρες ασχολούμαι με ένα καινούριο project που αφορά την κατασκευή βικτωριανών φορεμάτων. Αποδεικνύεται πολύ χρονοβόρο καθώς όλα τα μέτρα είναι σε ίντζες, οπότε χρειάστηκε να κάνω έναν πίνακα που μετατρέπει τις ίντζες σε εκατοστά και μετά με αυτά τα εκατοστά σε κλίμακα έφτιαξα ένα μικρούλι φορεματάκι πρώτα για να δω πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η μικρή μου αδελφή. Όχι. Άλλη μια μέρα, τελείωσε.